Γεια χαρά παιδιά, είμαι ο Zisis Rock Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο ε, Σήμερα θα μιλήσουμε για την καινούρια κάρτα γραφικών της Nvidia την RTX 3080 Είναι η πρώτη ε, gaming κάρτα γραφικών που παίρνουμε ε, από την αρχιτεκτονική της αρχιτεκτονικής Ampere της καινούργιας ε, της Nvidia, της τελευταίας ε, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς η Nvidia ισχυρίζεται ότι οι επιδόσεις της θα είναι διπλάσιες από αυτές της RTX 2080 Ti και μην ξεχνάμε ότι η RTX 2080 Ti είναι μια κάρτα των 1200 δολαρίων αρχική τιμή και η RTX 3080 είναι μια κάρτα των 700 καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι ε, αν αυτός ο ισχυρισμό ισχύει θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο κατά πόσο ισχύει και σε τι βαθμό λοιπόν, χωρίς παραπάνω καθυστέρηση πάμε να πούμε λίγο για τα specs Έχουμε λοιπόν 8.704 CUDA cores, ένα base clock των 1.44 GHz, boost clock στα 1.71 GHz, 10 GB GDDR6 X μνήμη με memory interface width στα 320 bit. Να θυμίσω ότι επίση αυτή η κάρτα κλασικά υποστηρίζει ray tracing και DLSS όπω και οι προηγούμενε RTX κάρτε και είναι PCI Express Gen 4 κάρτα. Ε, Χωρί αυτό να σημαίνεται απαραίτητα ε, αξιοποιεί πλήρω το bandwidth του PCI Express Gen 4. Το λέω και το ξαναλέω αυτό σε διάφορα βίντεο. Ε, και ε, θυμίζω ότι η τιμή τη είναι στα 700 δολάρια. Ε, δεν θα πω παραπάνω πράγματα. Θα πάμε να δούμε τα benchmarks και μετά θα γυρίσουμε να σα ε, πω την άποψή μου. Λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε δεν είναι διπλάσια η ταχύτητά της από την RTX 2080 Ti. Ο ισχυρισμός της Nvidia σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει. Παρόλα αυτά, αυτό που ισχύει είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια κάρτα γραφικών πολύ καλή και πολύ καλά τιμολογημένη δηλαδή και πάλι αξίζει με τα μπουνια σαν κάρτα γραφικών παρόλο που ο ισχυρισμός της Nvidia... Δεν επαληθεύεται. Είναι μια πολύ καλή κάρτα. Αν το παρατηρήσετε, ουσιαστικά ό,τι επιδόσει έχει η RTX 2080 Ti σε 1080p, τι ε, έχει η, 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 η 3080 σε 1440, που είναι πολύ σημαντική ενίσχυση των επιδόσεων. Ε, βλέπουμε επίσης ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά ε, στο ray tracing. Μπορείτε να παίξετε και ε, ray tracing και σε 4K ακόμα. Και αυτό γίνεται και λόγω του εξελιγμένου hardware. Αλλά και λόγω του DLSS2, το οποίο βοηθάει πολύ την κάρτα να μην στρεσάρεται τόσο πολύ όταν κάνει ray tracing αφενό και αφετέρου δουλεύει πολύ καλύτερα το DLSS1, το οποίο έκανε διάφορα glitches και particles και μυστήρια. Πραγματικά χάλαγε λίγο την ποιότητα. Ενώ το DLSS2 είναι, το DLSS2 είναι πολύ καλύτερο. Ε, θυμίζω ότι το DLSS είναι ένα τύπο upscaling, δηλαδή το παιχνίδι γίνεται render σε χαμηλότερη ανάλυση από αυτή που παίζεται και μετά γίνεται upscale με deep learning τεχνικέ, ε, τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά και το κάνει ας πούμε, πολύ καλύτερα από ένα τυπικό upscaling. Και όντω δουλεύει, ειδικά τώρα στο DLSS2. Ε, Επίση είναι μια κάρτα δεν έβαλα benchmarks από έτσι, πιο επαγγελματικά προγράμματα, αλλά από αυτά που είδα. Είναι μια πολύ καλή καταγραφικών και για επαγγελματίε και σε ορισμένε περιπτώσει Εκεί επαληθεύεται και ο ισχυρισμό τη Nvidia για διπλάσιε επιδόσει. Ε, και σίγουρα αυτό που έχω να πω είναι ότι αν φτιάχνετε ένα build τώρα ή αν αναβαθμίσετε από μια ε, γενιά του τύπου τη 10η γενιά ή την 900η γενιά, τότε είναι μια καρδαλακτική που αξίζει πάρα πολύ τα λεφτά τη και σίγουρα αν είστε σε αυτό το budget, go for it. Γιατί όχι, είναι μια πολύ γραμμάτη κάρτα. Ε, αν όμως είστε και έχετε μια 280 Ti π.χ. και θέλετε το best of the best, νομίζω καλύτερα να περιμένετε για την 3090, παρόλο που θα είναι πιο ακριβή, γιατί ο okay, όσο να είναι έχουμε ενίσχυση στις επιδόσεις, αλλά δεν είναι ότι έχουμε και κάτι τόσο τραγικό που να δικαιολογεί να πάτε να σκάσετε 700 ευρώ ε, για να πάρετε αυτή την κάρτα. Συνεπώς αναβαθμίζετε καλύτερα αν, είστε από, αν έχετε μείνει πίσω δυο γενιές και όχι μία γενιά. Ε, κατά την άποψή μου ή αν φτιάχνετε καινούριο pc Έτσι. επίσης κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό ε, είναι ότι ουσιαστικά η 3070 τώρα ε, μπορούμε να πούμε ότι θα είναι επίσης μια κάρτα που δεν θα πιάσει τις, α, τις προσδοκίες που θέτει η Nvidia γιατί η Nvidia έχει πει για την 3070 ότι θα είναι περίπου τα ίδια με την 2080Ti προφανώς και αναλογικά κάνοντας την σύγκριση δεν θα φτάσει τέτοια επίδοση η 370, δεν το πιστεύω αυτό. Παρ' αυτά, ε, εάν εξακολουθήσουν οι καινούργιες κάρτες και η 3070 και η 3060 στο ίδιο μοτίβο και δούμε δηλαδή αντίστοιχη άνοδο στο performance και συνυπολογίζοντας τα στοιχεία που έχουμε για τις τιμές τους μέχρι στιγμής, νομίζω πως μπορούμε να μιλήσουμε για μια επιτυχημένη γενιά καρτών γραφικών. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μπροστά μας benchmarks ούτε για την 3070 ούτε για την 3060, ειδικά για την 3060 δεν έχουμε ιδέα θα βγει. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι και οι περισσότεροι που θα παρακολουθείτε το βίντεο είστε σε αυτό το budget, μείνετε συντονισμένοι. Κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη. Θα καλύψω και τι δύο αυτέ κάρτε και την 3090. Απλά δεν έχει τόσο αγοραστικό κοινό σίγουρα η 3090. Σίγουρα όχι αγοραστικό κοινό που παρακολουθεί αυτό το κανάλι. Ε, παρ' όλα αυτά, 3060-3070 θα καλυφθούν και θα προσπαθήσω να σα βοηθήσω όσο γίνεται στην ε, αγορά αυτών των δύο καρτογραφικών που νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα μοντέλα και πολύ ενδιαφέρουσε προτάσει. Ταυτοχρόνω περιμένουμε και άλλε κάρτε από την AMD και μπορεί να δούμε και από εκεί ωραία πράγματα. Ε, μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, θα τα δούμε όλα. Αυτά από εμένα μέχρι στιγμή. Ε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, κάντε like, subscribe, share, comments, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να συζητήσουμε κτλ. Είμαι διαθέσιμο. Τα social media του καναλιού είναι όλα κάτω στην περιγραφή. Να είστε όλοι καλά. Ήμουν ο Ζήση Ροκ. Γεια σας.